Γεια τα. Τώρα τα πάμε από το τότ. Τότ παγαίνει. Τα πάμε. Καρότο. Καρότο εδώ. Εδώ καρότο. Πιανιά. Φέτα όχι. Φέτα απαγορεύεται. Ούτε το πορεύεται εδώ. Μόνο καρότο. Πάμε να απολαύσουμε. Εξασφαλίσουμε την έμπευτη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει επίσης μια σημαντική ψηφιακή όθηση στην κτηματογράφηση. Μια εκκρεμότητα αιώνων, θα έλεγα, η οποία πια βαίνει αισίως προ την ολοκλήρωσή της, με τη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας εντός του 2025. Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά οργανωμένο κτηματολόγιο. Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια λυσίδα δράσεων υπέρ της διαφάνειας. Είναι μια πορεία που για πρόσφατα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πείσμα όσων εξαπέλυαν λίγους κατά της κυβέρνησης για τα θέματα κράτους δικαίου απαιτείται από όλους μας απόλυτη γρήγορση. Η εικόνα στην Καλιφόρνια είναι μια ιδιακή υπενθύμηση ότι η κλιματική κρίση δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει. Οι παρεμβάσεις μας έχουν μια διπλή η άμεση βελτίωση της καθημερινότητας πολίτη και από την άλλη σημαντικές μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν την πορεία μας προς τα μπρος. Αυτό είναι και το μήνυμα των πολιτικών μας που θα εφαρμόσουμε. Νέα κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη του συνάντηση μετά την συνολομέλεια, μετά την διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής είπε ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε στο να αποδομήσει τον ίδιο και τον Άδωνη Γεωργιάδη να τα απαντά πως είναι ένας δηλός, αφού αντί να εμφανίζεται στη Βουλή θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια και να απαντάει στη μήνυση που του έχει κάνει η Μαρία Αβγάζη. Είμαι εδώ, αποτύχατε να με αποδομήσετε, ήταν οι πρώτες λέξεις του Παύλου Πολάκη στην ολομέλεια της Βουλής ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αποτύχατε στο να με αποδομήσετε. Είμαι εδώ, θα είμαι εδώ, πιο δυνατός, θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως το γάτι σήκωσε ο Άδωνος Γεωργιάδης αναζωπηρώνοντας την κόντρα του και τον εγκάλεσε γιατί δεν είναι στο δικαστήριο να απαντήσει στη μήνυση της Φωτεινής Σαραμπατζή. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις χιλιάδες του κόσμου που δεν πέρασε αυτό που σήκωσε το χθες και το οποίο είναι το πραγματικό τείχος εργασίας, όχι δικό μου. Αυτό είναι καλό για δίαιτα, για τον πηγή πιέτη, δεν είναι κοιλάδι, δεν είναι κοιλά για μέτα, είναι στερνό, είναι φουγανιά μαύρη διέτης, λάγε κατόλου, ναι, δεν έβαλα κατόλου λάγε, έτοιμη ανταγώνα ήταν. Και πολύ λεμόνι. Λεμόνι. Για αποτοξίνωση. Εγγύζουμε δυναμικά. Δίαιτα.